Εκκλησίας της Ελλάδας. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Βυματίζοντας στον τόπο και την ιστορία του. Μια εκπομπή με θέματα αγιοειδικής πνευματικότητας και παράδοσης που επιμελείται και παρουσιάζει ο αγιοειδικός μοναχός πατήρ Πατάπιος Καυσοκαλυβίτης. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στη σημερινή μας επικοινωνία, στο πρώτο μέρος, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε μία, κατά την ταπεινή μας γνώμη, αλλά και κατά τη γνώμη πολλών άλλων, μία από τις σημαντικότερες πνευματικές παρουσίες του περασμένου αιώνα στον Ορθόδοξο κόσμο, του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Ο γέρον Πορφύριος ως Καυσοκαλυβίτης. Στο δυτικό άκρο της Κήτης Καυσοκαλυβίων, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται η καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Στην καλύβη αυτή ασκήθηκαν μεγάλες μορφές όπως ο νεόφυτος ο Καραμανλής, ο πνευματικός, εκοιμήθη το έτος 1860, ο γέρον Χατζηγιώργης, ο περίφημος ασκητής του Άθωνα, 1809-1886, και ο γέρον Παΐσιος ο Λαυριώτης, εκοιμήθη το 1869, μορφές στις οποίες αναφερθήκαμε κατά τις προηγούμενες επικοινωνίες μας. Στην ίδια καλύβη του Αγίου Γεωργίου έζησε στην αρχή της μοναχικής αλλά και στο τέλος της επίγειας ζωής του ο γνωστός πλέον σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο γέρον Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, έβδια 1906, Καυσοκαλύδια Αγίου Όρους 1991, ο οποίος πατήρ Πορφύριος μας είναι επίσης γνωστός και με το κατά κόσμον επώνυμό του Μπαϊρακτάρης. Επρόκειτο για ένα έκτακτο φαινόμενο θείας χλήσεως και ζωής. Για τη χαρισματική αυτή μορφή που όμοιά της σπάνια παρουσιάζεται στην εποχή μας στο χώρο της Εκκλησίας έχουν επαξίως γραφεί τόσα πολλά και θαυμαστά. Γι' αυτό και θα περιοριστούμε στην παράθεση λίγων μόνο θαυμαστών περιστατικών που σχετίζονται με τη ζωή του μοναχού Νικήτα, μια που αυτό το όνομα έλαβε ο γέρον Πορφύριος κατά τη μοναχική του κουρά στα Καυσοκαλύδια. Στην ερημική αυτή σκήτη που έμελε να καταστήσει γνωστή στα πέρατα του Ορθόδοξου κόσμου με την προσωνυμία του Καυσοκαλυβίτης, έφτασε σε πολύ νεαρή ηλικία, περί τα 13 του χρόνια, και υποτάχθηκε στον αγαθής μνήμης ιερομόναχο Παντελεήμονα στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Εκεί ανοίγει τα μάτια του στο νέο κόσμο της ασκήσεως, αναπνέει τον καθαρό αέρα της ερήμου, μπαίνει μέσα στο κάλος της λειτουργικής θεολογίας. Εκεί χαίρεται τις ακολουθίες, τρέφεται από την ευχή, δεν χωρίζει την προσευχή από την εργασία. Κάνει υπακοή με όλη του την καρδιά. Τρέχει σε όλα τα διακονήματα με προθυμία. Στενοχωριέται όταν δεν τον φέρονται αυστηρά. Ριζώνει στη νέα γη της πνευματικής πολιτείας.
στρέφεται από το μυστήριο της ταπεινώσεως και της αγάπης. Ζει μέσα στο χώρο της ορθοδόξου ελευθερίας. Νιώθει, όπως ο ίδιος ομολογεί, ότι η πίστη μας είναι λαχτάρα του Θείου. Γράφει ο ίδιος στην πνευματική διαθήκη του, αναφερόμενος στους γεροντάδες του. Μου έτυχε να είναι πολύ ευσεβής και ενάρετη και τους αγάπησα πολύ. Γι' αυτό με την ευχή τους έκανα άκρα υπακοή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και αισθάνθηκα μεγάλη αγάπη προς τον Θεό. Για τα πλούσια χαρίσματα που έλαβε από τον Θεό και ιδιαίτερα για εκείνα της νοεράς προσευχής και της διόρασης, αναφέρουμε στην αγάπη σας τα παρακάτω, σύμφωνα πάντοτε με διηγήσεις του ίδιου του γέροντος Πορφυρίου. Ήταν μια μέρα γιορτής του έτους 1923, ξημερώματα, και το Κυριακό της Αγίας Τριάδος, ο κεντρικός δηλαδή ναός της Κήτης Καυσοχαλιβίων, ήταν ακόμη κλειστός. Από την παραμονή, οι γέροντες του πατρός Νικήτα είχαν πάει στην γερασιά για εργασία και είχαν πει στο νεαρό υποτακτικό τους να πάει στο Κυριακό όπου θα είχε λειτουργία και να μεταλάβει. Σε μια απόμερη γωνία του εξονάρθηκα στεκόταν προσευχόμενος ο περίπου 17 ετών τότε πατήρ Νικήτας, προσμένοντας να χτυπήσουν οι καμπάνες και να ανοίξει ο ναός. Ξαφνικά μπήκε στον εξονάρθηκα ο γέρο Δημάς, ένας Ρώσος ασκητής, σχεδόν αιωνόβιος, που ζούσε στην ξηροκαλύβη του Τιμίου Προδρόμου. Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν βρισκόταν άλλος εκεί, μια που δεν πρόσεξε το μοναχό Νικήτα, άρχισε να κάνει στρωτές μετάνοιες και να προσεύχεται νοερά με στεναγμούς αλαλίτους μπροστά στην κλειστή πύλη του ναού, όπου από πάνω της κρεμόταν η εικόνα της Αγίας Τριάδος, στην οποία συνεικονίζονται δεόμενοι οι όσοι καυσοκαλυβίτες πατέρες. Η ίδια εικόνα, αγαπητοί ακροατές, ακόμα και σήμερα υπάρχει στην ίδια ακριβώς θέση. Και ήταν τότε, όπως διηγόταν αργότερα ο ίδιος ο Γεροπορφύριος, τότε που η Θεία Χάρη ξεχύλισε από τον οσιακής μνήμης Γεροδημά και περιέλαμψε τον έτοιμο να την δεχθεί νεαρό τότε μοναχό Νικήτα. Τι ήταν αυτό? Ήταν μέσα στη χάρη. Έλαμπε μέσα στο φως. Αυτό ήταν. Αμέσως μου μετέδωσε την ευχή. Αμέσως μπήκα στη δική του ατμόσφαιρα. Ήρθε σε μένα, τον ταπεινό και ανάξιο, η χάρη του Θεού. Πώς να σας το πω. Μου μετέδωσε τη χάρη. Δηλαδή, η χάρη που είχε εκείνος ο Άγιος ακτινοβόλησε και στη δική μου ψυχή. Μου μετέδωσε τα χαρίσματά του, τα πνευματικά. Ο γέρο Δημάς μου μετέδωσε το χάρισμα της ευχής και το διορατικό την ώρα που ο ίδιος προσευχόταν στον άρθικα της Αγίας Τριάδος του Κυριακού των Καυσοκαλυβίων. Αυτό που έπαθα ποτέ δεν το είχα σκεφτεί, ούτε ποτέ επιθυμήσει, ούτε το περίμενα. Οι γέροντες δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ για αυτά τα χαρίσματα. Αυτή την παράδοση είχαν. Δεν με δίδασκαν με λόγια, μόνο με τη στάση τους. Διαβάζοντας αργότερα τους βίους των Αγίων και των Οσίων, έβλεπα τα χαρίσματα που τους έδιδε ο Θεός. Οι πατέρες δεν έκαναν εκβιασμούς, δεν ζητούσαν σημεία, δεν ζητούσαν χαρίσματα.